Γεια σας, είμαι η Ιωάννα Μουσά και από σήμερα και κάθε εβδομάδα θα μοιραζόμαστε μαζί μυστικά υγείας παρέα με καταξιωμένους ειδικούς του χώρου. Κοντά μας σήμερα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής των κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics. Κύριε Βεκρή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι, το οποίο είναι το πρόβλημα της αραίωσης μαλλιών. Ποια θα λέγατε ότι είναι τα αίτια γι' αυτό? Το κυριότερο αίτιο της τριχόπτωσης είναι η κληρονομικού τύπου ανδρογεννητική αλοπεγία. Είναι η μορφή που βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας, στον περίγυρό μας. Αφορά άνδρες και γυναίκες. Απλά γίνεται πιο εμφανής κυρίως στους άνδρες, διότι μπορεί να αδειάσει ακόμα και ολόκληρη περιοχή στους κορτάφους και στο πάνω μέρος του κεφαλιού. Στις γυναίκες αντίστοιχα υπάρχει η μορφή αυτή, αλλά εμφανίζεται με πιο διάχυτη αραίωση και επιδεινώνεται συνήθως μετά την κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση. Μάλιστα. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε εσείς στην κλινική Advanced Hair Clinics όταν ένας ασθενής επισκέπτεται για πρώτη φορά την κλινική σας? Η αντιμετώπιση της τριχόπτωσης και των συνεπειών της έχει να κάνει αρχικά με την πρώιμη και σωστή διάγνωση. Επομένως, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά να ληφθεί ένα ατομικό ιστορικό, ένα κληρονομικό ιστορικό, να δούμε κατά πόσον δηλαδή υπήρχε στην οικογένεια ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Να διαπιστώσουμε στη δεδομένη χρονική στιγμή αν συνυπάρχουν άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να επιδεινώνουν το πρόβλημα της τριχόπτωσης, όπως είναι κάποιες καταστάσεις του θηροειδούς, ανεμίες, προβλήματα διατροφής, έντονο στρες. Και εν συνεχεία, εάν διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για την πιο συνήθη μορφή τριχόπτωσης, την κληρονομική τριχόπτωση που είπαμε πριν, να προτείνουμε τα κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα με δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος μας πάντα είναι ο περιορισμός του φαινομένου της τριχόπτωσης ή η αναστολή του φαινομένου. Και ο δεύτερος στόχος, εάν και εφόσον υπάρχει σχετική ένδειξη, να γίνει αποκατάσταση με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μάλιστα. Πώς ακριβώς εφαρμόζεται η μεταμόσχευση μαλλιών, λοιπόν? Η μεταμόσχευση μαλλιών γίνεται με δύο τεχνικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία πιο παλιά τεχνική, η λεγόμενη τεχνική FUT ή strip, κατά την οποία λαμβανόταν και λαμβάνεται ακόμα από όσους την εφαρμόζουν μία λωρίδα δέρματος από το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής, από τη λεγόμενη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας, που είναι αναλύωτη στον χρόνο. Θα έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, πιο ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να έχουν χάσει όλα τα μαλλιά από το κεφάλι τους, αλλά στην περιοχή, στο πίσω μέρος και στους κροτάφους, διατηρούν ακόμη κάποια μαλλιά. Και από εκεί πέρα, λοιπόν, λαμβάνονται τριχοθυλάκια, υγιή, τα οποία μεταμοσχεύονται στην περιοχή που λείπουν τα μαλλιά. Μάλιστα. Η τεχνική όμως που. Βεβαίως, βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιες εικόνες από αποκατάσταση με μεταμόσχευση μαλλιών. Η τεχνική όμως που εφαρμόζουμε σήμερα και είναι πιο μοντέρνα και λιγότερο επεμβατική. Θαύματα κάνετε, γιατρέ μου. Μπορούμε να δούμε το πριν και το μετά. Η διαφορά είναι εμφανή. Είναι καθαρά εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών. Η τεχνική που εφαρμόζουμε σήμερα, λοιπόν, η ονομαζόμενη FUE, Follicular Unit Excision, ουσιαστικά συνίσταται στη μεταφορά μεμονωμένων τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, από το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής και από τα πλάγια, στην περιοχή που πάσχει, που είναι συνήθως η περιοχή, όπως είπα, στους κορτάφους και στο μέτωπο. Σε αυτή τη φωτογραφία θέλετε λίγο να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Το αποτέλεσμα μπορούμε να δούμε είναι θεαματικό. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι η μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να αφορά άνδρες και γυναίκες σε διάφορα στάδια τριχόπτωσης. Εδώ πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος η κοινωνική και επαγγελματική του ζωή είναι καλλιτέχνης, επέβαλε μια εμφάνιση με πλούσιο μαλλί. Επομένως, αυτό που για κάποιον άνθρωπο που δεν ασχολείται με το χώρο του θεάματος θα ήταν αρκετό για την εμφάνισή του, για τον συγκεκριμένο ασθενή ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αποκατάσταση και μάλιστα να γίνει με διακριτικό τρόπο. Δηλαδή, να γίνει χωρίς να κουρέψουμε το κεφάλι και λαμβάνοντας τριχοθυλάκια όπως είναι ο άνθρωπος, με μακρύ μαλλί και να τα μεταμοσχεύσουμε στην λείπτρια περιοχή. Ό,τι βλέπετε εδώ λοιπόν έχει γίνει εντελώς διακριτικά με τη λεγόμενη ακούρευτη τεχνική ή unshaven, όπως ονομάζεται στα αγγλικά, κατά την οποία λάβαμε τα τριχοθυλάκια όπως είναι τα μαλλιά μακριά, μεταμοσχεύθηκαν και μετά από 6 μήνες βλέπετε το αποτέλεσμα στη διπλανή φωτογραφία. Να δούμε λίγο και την επόμενη. Και βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι, όπως είπα πριν, υπάρχουν άνθρωποι σε διάφορα στάδια τριχόπτωσης. Μπορεί όμως να γίνει μεταμόσχευση μαλλιών και με πολύ καλά αποτελέσματα και σε ανθρώπους με πιο προχωρημένα προβλήματα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια περίπτωση ασθενούς
που έχει μεγάλο πρόβλημα τριχόπτωσης. Στην κλίμακα, την επταβάθμια κατά Νόργουντ, όπως ονομάζεται, είναι στο στάδιο 6. Είναι σε πολύ προχωρημένη βαθμίδα, πλην όμως είναι ένας νέος άνθρωπος. Εφόσον λοιπόν υπάρχει η καλή δότρια περιοχή, μπορούμε να λάβουμε τριχοθυλάκια και να κάνουμε πολύ καλή αποκατάσταση ακόμη και σε τέτοια προβλήματα. Να πω εδώ ότι ως δότριες περιοχές, πέρα από το τριχωτό της κεφαλής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως τα περίμενε κανείς, το πλεονέκτημα της FVE που λαμβάνει μεμονωμένα τριχοθυλάκια από οποιοδήποτε σημείο του σώματος μας επιτρέπει σε περιπτώσεις τέτοιες που χρειάζονται πολλά τριχοθυλάκια, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, να λαμβάνουμε έξτρα τριχοθυλάκια και από την περιοχή του προσώπου, από τα γένια, και από την περιοχή του σώματος. Κυρίως από την περιοχή του στήθους. Αυτό είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της τεχνικής που εφαρμόζουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν πολύ. Είναι πολύ σημαντικό που το μοιράζεστε μαζί μας. Το κάνουμε κατά κόρον στην κλινική μας. Και εδώ είναι αυτό που σας είπα. Άλλο ένα θαύμα της κλινικής σας. Ενδιάμεση μορφή τριχόπτωσης. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ, να σχολιάσουμε το εξής. Μία μεταμόσχευση μαλλιών για να είναι επιτυχημένη, όπως την ορίζουμε εμείς, δεν έχει να κάνει μόνο με την πυκνότητα. Θα έλεγα έχει να κάνει δευτερευόντως με την πυκνότητα. Πρωτίστως έχει να κάνει με τη φυσικότητα του αποτελέσματος. Και η φυσικότητα του αποτελέσματος επιτυγχάνεται με τον προσεκτικό σχεδιασμό, ειδικά στην μπροστινή περιοχή, στο hairline. Mm-hmm. Αν λοιπόν μας μένει κάτι από τις εικόνες που δείχνουμε, είναι ότι θα πρέπει αυτό που φτιάχνουμε και φαίνεται μετά από μερικούς μήνες ως ορατό αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης, να είναι στην πραγματικότητα ο ίδιος άνθρωπος με ένα hairline που ταιριάζει στο δικό του πρόσωπο, στο δικό του μέτωπο και ενδεχομένως είναι η εικόνα του όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Δεν κάνουμε δηλαδή κάποια τροποποίηση ή αλλίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου. Επαναφέρουμε το πρόσωπο, επαναφέρουμε τη γραμμή του μετώπου εκεί που θα έπρεπε να είναι με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ασθενούς. Μάλιστα. Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω, αυτά τα θαύματα μπορούν οι άντρες να τα κάνουν και στα γένια τους? Βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια, όπως έχετε παρατηρήσει, γίνεται όλο και πιο συχνή για λόγους κοινωνικούς, για λόγους μόδας, η παρουσία τριχοφυΐας στα πρόσωπα των νεαρών ανδρών. Αυτό έχει οθήσει λοιπόν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εκ φύσεως, εκ γενετής, σημαντική τριχοφυΐα στο πρόσωπο, να καταφεύγουν στη μεταμόσχευση μαλλιών. Και εδώ λοιπόν λαμβάνουμε τριχοθυλάκια είτε από το τριχωτό της κεφαλής, είτε από κάποια άλλα σημεία του προσώπου που έχουν πυκνότερη τριχοφυΐα και τα μεταφέρουμε εκεί ακριβώς που λείπουν. Όπως βλέπετε και στις εικόνες, είναι συνήθως οι ενώσεις μεταξύ του μουστακιού και του γεννίου. Είναι απίστευτο. Βλέπουμε και τις εικόνες ταυτόχρονα. Βεβαίως. Πάντα το πριν και το μετά. Το αποτέλεσμα είναι θεαματικό. Και το σημαντικό είναι, το ξαναλέω, να υπάρχει φυσικότητα στο αποτέλεσμα. Να είναι κάτι που περιμένει να δει ένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να πάει το μυαλό του ότι εκεί πέρα έχει γίνει επέμβαση. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο πολύ άλλαξε η ζωή αυτού του ανθρώπου. Κοιτάξτε, είναι απίστευτο. Είτε μιλάμε για την τριχόπτωση στο τριχωτό της κεφαλής, είτε μιλάμε για την τριχοφυΐα στο πρόσωπο, επειδή είναι κύρια χαρακτηριστικά της ανδρικής εμφάνισης, είναι θα έλεγα το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους άντρες από αισθητικής σκοπιάς, έχει να κάνει άμεσα με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, την αυτοπεποίθησή μας. Επομένως, η ψυχολογική επιβάρυνση από την τριχόπτωση, είτε από τα αραιά μαλλιά ή τα αραιά γένια, είναι τόσο σημαντική που όταν διορθώνεται, βλέπουμε αμέσως αλλαγή στην προσωπικότητα και αλλαγή στην αυτοπεποίθηση του ατόμου. Φυσικά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Να δούμε κάποια επόμενη φωτογραφία. Μάλιστα. Ναι, είναι εντυπωσιακό. Μιλάμε για άλλον άνθρωπο, άλλο πρόσωπο. Βλέπετε ακόμη και σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα, ότι μπορεί να αποκατασταθούν. Εφόσον υπάρχει επαρκής δότρια περιοχή και εφόσον έχουμε συζητήσει σαν γιατρός με ασθενή ακριβώς ποιες είναι οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές, τα ζητούμενα από πλευράς ασθενούς. Για τις γυναίκες τι μπορείτε να κάνετε? Αν κάποια γυναίκα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα φρύδια της, υπάρχει λύση? Βεβαίως. Εδώ βλέπουμε τέτοια περίπτωση αποκατάστασης. Είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες είτε συγγενώς, είτε γιατί έχουν κάνει βεβαιασμένες κινήσεις ριζικής αποτρίχωσης στο παρελθόν, είτε σαν συνέπεια τραύματος, έχουν αραιά φρύδια. Αυτά μπορούν να αποκατασταθούν με την τεχνική FUE σε εξαιρετικό βαθμό. Μπορούμε να επιτύχουμε υψηλές πυκνότητες εφόσον είναι απαιτούμενο και φυσικά σε διάφορα μεγέθη και σχήματα, ανάλογα βέβαια πάντα με το πρόσωπο του κάθε ασθενούς. Βλέπουμε άλλο ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Εδώ τι κάναμε, γιατρέ μου, πώς το χειριστήκαμε αυτό το περιστατικό?
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη νεαρή κοπέλα, το θυμάμαι το περιστατικό, εμφανίσιμη, είχε το πρόβλημα ότι δεν μπορούσε να εμφανιστεί χωρίς να έχει έντονα βαμμένα τα φρύδια της, διότι τα φρύδια της ήταν πολύ αραιά. Βλέπετε δηλαδή στην φωτογραφία πριν ότι δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει σε αυτή την κατάσταση. Επιδιώκοντας λοιπόν να έχουμε ένα πολύ καλό και πυκνό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα να καλύψουμε όλη την περιοχή, προβήκαμε σε μεταμόσχευση μαλλιών. Mm-hmm. Με τριχοθυλάκια από τον τριχωτό της κεφαλής. Μπορώ να φανταστώ κι εγώ ως γυναίκα γιατρέ μου ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε... Είναι, νομίζω είναι αυτονόητο, ειδικά για τις γυναίκες. Δεν σημαίνει όμως ότι κάνουμε μόνο σε γυναίκες τέτοιες μεταμοσχεύσεις. Φανταστείτε mm-hmm. ότι υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι από κάποιο τροχαίο ατύχημα ή από κάποιο έγκαυμα έχουν κάποιο πρόβλημα, συνήθως ασύμετρο από τη μία πλευρά, και το οποίο σπέβδουμε κι εμείς να αποκαταστήσουμε με μεταμόσχευση μαλλιών. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τη συζήτηση που κάναμε. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε για τη δυνατότητα της ακούρευτης συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών. Τι ακριβώς είναι αυτό, θέλετε να το μοιραστείτε λίγο με τους τηλεθεατές μας? Βεβαίως. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω κοινωνικών ή επαγγελματικών συνθήκων ή και καθαρά για προσωπικούς λόγους, πρώτον, δεν θέλουν να γίνει γνωστό στον περίγυρό τους ότι έχουν κάνει μια επέμβαση μεταμόσχευση μαλλιών, ή σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται από τη δουλειά τους ή από την καθημερινότητά τους να υποβληθούν σε ένα ολικό κούρεμα για να κάνουμε εμείς τεχνικά πιο εύκολη την εξαγωγή των τριχοθυλακίων. Ειδικά λοιπόν για αυτές τις περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί η λεγόμενη ακούρευτη τεχνική. Είναι μια τεχνική που επιτρέπει σε οποιοδήποτε μήκος μαλλιού να ληφθούν τριχοθυλάκια και να μεταμοσχευθούν στη λήπτρια χώρα χωρίς να προηγηθεί κανένα κούρεμα. Τα αποτελέσματα είναι εξίσου θεαματικά, εξίσου καλά. Είναι τεχνικά πιο απαιτητική από την πλευρά της ιατρικής ομάδας, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά εμάς. Εμάς θα δυσκολέψει, δεν αφορά τον ασθενή. Ο ασθενής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς να κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη και τους πιθανούς περιορισμούς που είπα πριν για κοινωνικούς ή επαγγελματικούς λόγους. Και φυσικά να πω ότι είναι η τεχνική που κατά κόρον εφαρμόζεται στις γυναίκες. Δηλαδή, όταν κάνουμε μια μεταμόσχευση μαλλιών σε μια κυρία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει ένα ολικό κούρεμα πάρα πολύ κοντό για να πάρουμε τριχοθυλάκια. Θα γίνει με διακριτικό τρόπο με το μήκος του μαλλιού που έχουν οι περισσότερες κυρίες και είναι αρκετά μακρύ. Μάλιστα. Αυτό το περιστατικό πώς το χειριστήκατε, γιατρέ? Πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση. Είναι άντρας ο οποίος η αρέωσή του, όπως βλέπετε, είναι αρκετά διάχυτη. Δεν αφορά μια συγκεκριμένη περιοχή. Θυμάστε την ηλικία του κυρίου? Έχω την εντύπωση ότι ήταν γύρω στα 60. Νεότατος. Κοιτάξτε, δεν έχει ηλικία η μεταμόσχευση μαλλιών και το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Για τους άντρες, το ξαναλέω, είναι το νούμερο ένα αισθητικό πρόβλημα. Και θα σας πω με την ευκαιρία ότι το ηλικιακό εύρος που έχουμε κάνει κατά διαστήματα μεταμοσχεύσης μαλλιών, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, κυμαίνεται από τα 16, από πολύ νεαρά παιδιά τα οποία χρειάστηκε να πάρουμε τη συγκατάθεση των γονέων για να προβούμε σε μια επέμβαση, μέχρι την ηλικία των 88 ετών, όσο και περίεργο να ακούγεται. Δεν μπορεί να βάλει κανείς όριο στην ψυχολογία, στην αυτοπεποίθηση ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που πάσχει από το συγκεκριμένο πρόβλημα και θέλει να το αποκαταστήσει. Μάλιστα. Υπάρχουν μη χειρουργικές θεραπείες για την τριχόπτωση? Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπως αυτή που βλέπουμε στην οθόνη μας. Δεν έχει κανένα νόημα η χειρουργική αποκατάσταση από μόνη της, εάν σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε μια ενδιάμεση βαθμίδα τριχόπτωσης, έχουν δηλαδή ακόμη κάποια μαλλιά στο κεφάλι τους, mm-hmm. δεν ασχοληθούμε, δεν λάβουμε μέρημνα να διατηρήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά. Και αυτό γίνεται όχι με πολλούς τρόπους, με κάποιες φαρμακευτικές ουσίες με τοπική εφαρμογή, που είναι η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη, και με μια πιο μοντέρνα θεραπεία, η οποία γνωρίζει πραγματικά επανάσταση τα τελευταία χρόνια, και είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το πλάσμα του αίματος του ιδίου του ασθενούς, το λεγόμενο PRP. Οι θεραπείες αυτές, βεβαίως, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήθελα να σας ρωτήσω για την θεραπεία PRP, ποια ακριβώς είναι η δράση της? Κοιτάξτε, στην πλαστική χειρουργική είναι γνωστή σε εμάς εδώ και πάνω από 20 χρόνια σαν θεραπεία, όπου ουσιαστικά παίρνουμε μικρή ποσότητα αίματος του ασθενούς, φυγοκεντρούμε, απομονώνουμε το πλάσμα και το πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες αιμοπετάλια, ενίουμε το διήθημα αυτό στην περιοχή στόχο και παρατηρείται μετά από κάποιες συνεδρίες μία
αφενός με την επιβράδυνση του φαινομένου της τριχόπτωσης και σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον υπάρχουν υπολοιπόμενα τριχοθυλάκια στην περιοχή, μπορεί να παρατηρηθεί και διέγερση της τριχοφίας. Γιατρέ, θα πρέπει να σας διακόψω, γιατί πραγματικά τα αποτελέσματα αυτά είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός μόνο με το πλάσμα του αίματος βρήκε τα μαλλιά του. Ναι, εδώ βέβαια πρόκειται για μια περίπτωση. Έχει μεγάλο κενό. Είναι μία από τις κύριες εφαρμογές του PRP σε μία κατάσταση γνωστή ως γυροειδή αλοπαικία. Είναι οι άνθρωποι, αν έχετε παρατηρήσει, κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που κατά τόπους ή και συνολικά μπορούν να χάσουν όλα τα μαλλιά σε σύντομο χρονικό διάστημα και αδειάζει τελείως η περιοχή. Είναι μία αυτοάνωση κατάσταση, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι την προκαλεί. Συσχετίζεται με καταστάσεις έντονου στρες. Όλοι έχουμε βιώσει κάποιους τέτοιους ανθρώπους στον περίγυρό μας. Εκεί πέρα λοιπόν, ενώ δεν υπήρχε μέχρι στιγμής και δεν υπάρχει μια αιτιολογική θεραπεία, υπάρχουν θεραπείες οι οποίες είχαν φτωχά αποτελέσματα. Αυτή η θεραπεία, η οποία πραγματικά όμως έχει φέρει επανάσταση, είναι το PRP. Έχουμε σειρά δημοσιευμένων στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο περιστατικών, που επί χρόνια κάνανε διάφορες θεραπείες χωρίς κανένα αποτέλεσμα και με την εφαρμογή στην κλινική μας συνεδριών PRP έχουν βρει λύση στο πρόβλημα της γυροειδούς αλοπαικίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οφείλουμε να το τονίσουμε λοιπόν ότι πλέον έχουμε και αυτό το όπλο στο οπλοστάσιό μας. Θα ήθελα να δούμε το επόμενο περιστατικό από την θεραπεία PRP. Αυτό που είδα προηγουμένως και έμεινα άφωνη, γιατρέ. Ναι. Αυτό εδώ. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ιστορία ενός νεαρού παιδιού το οποίο είχε χάσει τα μαλλιά του από γυροειδή αλοπαικία στην ηλικία μόλις των 4 ετών. Και επί σχεδόν μία δεκαετία, έχοντας δοκιμάσει όλες τις υπόλοιπες συντηρητικές θεραπείες, δεν είχε δει κανένα αποτέλεσμα. Όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες ηλικίες, το ψυχολογικό βάρος της απώλειας των μαλλιών είναι σημαντικότατο. Δηλαδή, το παιδί ειλικρινά δεν ήθελε να πάει στο σχολείο. Αυτό μας περιέγραφε η οικογένειά του. Πόσο χρονών ήταν το παιδί στη φωτογραφία αυτή? Στη φωτογραφία είναι 14 ετών. Μετά από δύο συνεδρίες PRP. Και μεταξύ ορίου Δευτέρης και Τρίτης συνεδρίας, άρχισε να εμφανίζει τριχοφυΐα. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, όπως βλέπετε φυσικά. Μετά. Και φυσικά έκτοτε συνεχίζει να είναι απίστευτο. Σε συντήρηση με τη θεραπεία αυτή. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε σε τέτοια αποτελέσματα να σταματήσουμε τη θεραπεία. Η αυτοπεποίθηση του παιδιού έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει βελτιωθεί η απόδοσή του στο σχολείο. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η ψυχολογία του. Και είναι από τα περιστατικά που πραγματικά αισθανόμαστε και εμείς μια άλλη ευχαρίστηση και μια άλλη ικανοποίηση. Φυσικά, γιατί το παιδί αυτό, γιατρέ, φαντάζομαι ότι είχε θέματα με bullying στο σχολείο του, αντιμετώπισε πολλά θέματα. Σοβαρότατα θέματα και στα οποία δεν μπορούσε να παρέμβει κανείς άλλος να το βοηθήσει με κανέναν τρόπο. Αλλάξατε τη ζωή του, κύριε Βεκρή. Πείτε μας, πώς νιώθετε γι' αυτό? Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όταν καταφέρνουμε να έχουμε το ευχαριστώ του ασθενούς μας ή την ευγνωμοσύνη του ή την βελτίωση αυτή της αυτοπεποίθησης και της διάθεσης του, πραγματικά αισθανόμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι. Μία εκ των 11 εξειδικευμένων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και επιστημονικός διευθυντής των κλινικών Advanced Hair Clinics. Γεια σας, κύριε Βεκρή. Καλώς σας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Κύριε Βεκρή, πώς γεννήθηκε η ιδέα ίδρυσης των κλινικών σας? Θα έλεγα ότι δεν είχα εξ αρχής το πλάνο μου να ιδρύσω 11 κλινικές, οι όσες θα ιδρυθούν στο μέλλον. Η ανάγκη της ίδρυσης της πρώτης κλινικής, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, που είναι και η κεντρική κλινική του ομίλου μας, ουσιαστικά δημιουργήθηκε από την ανάγκη να προσφέρουμε μία σύγχρονη άποψη στη μεταμόσχευση μαλλιών σε εποχές που λόγω marketing, αλλά και λόγω κακών αποτελεσμάτων, 8 χρόνια πριν από τη σημερινή μας συζήτηση, υπήρχε η ανάγκη αφενός με καλύτερης ενημέρωσης του κοινού για ένα πάρα πολύ κοινό πρόβλημα, όπως είναι η ανδρογενετική αλοπαικία, η ανδρική φαλάκρα κοινώς και η αντιμετώπιση της, αλλά ταυτοχρόνως και για να διορθώσουμε κακά αποτελέσματα από προηγούμενες επεμβάσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε εδώ πέρα, με λίγα περιστατικά κυρίως από τον ελλαδικό χώρο,
Και φτάσαμε βέβαια μέσα σε λίγα χρόνια να είμαστε η μεγαλύτερη κλινική στην Ελλάδα, με ανθρώπους όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο, οι οποίοι μας εμπιστεύονται για να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα της τριχόπτωσης που τους απασχολεί. Η Advanced Clinics έχει βραβευτεί επί δύο συναπτά έτη ως International Hair Clinic από τον Διεθνή Οργανισμό IMTJ. Πείτε μας δύο λόγια σχετικά με αυτή τη διάκριση. Η διάκριση που λάβαμε από τον Διεθνή Οργανισμό IMTJ αφορά κυρίως το διεθνές προφίλ της κλινικής μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα σε λίγα έτη καταφέραμε περισσότερο από το 50% των ασθενών μας να προέρχονται από χώρες του εξωτερικού. Και όχι μόνο από γειτονικές χώρες ή τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, αλλά από τις πιο μακρινές χώρες της Γης. Από την Αμερική, Βόρειο και Νότια Αμερική, μέχρι την από Ανατολή και την Οκεανία. Αυτό σε συνδυασμό με το feedback, με τα αποτελέσματα των ασθενών μας, με το ιατρικό πρωτόκολλο που τηρούμε σε όλες τις διαδικασίες, από τη διάγνωση στην επέμβαση και στο follow-up μετά την επέμβαση, είναι τα κυριότερα κριτήρια με βάση τα οποία ο Διεθνής Οργανισμός IMTJ καθορίζει κάθε χρόνο την International Hair Clinic of the Year. Και είχαμε όντως την τιμή, επί δύο συναπτά έτη, να λάβουμε εμείς αυτή την ύψιστη διάκριση που δεν έχει λάβει άλλη κλινική στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται στην εργασία πολλών ατόμων, της ολόκληρης της ομάδας της Advanced Hair Clinics, σε όλα τα επίπεδα και προφανώς αποτελεί μεγάλη καταξίωση στο χώρο μας και μεγάλη μας τιμή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα, κύριε Βεκρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να ήταν όντως ενδιαφέροντα και για τους τηλεθεατές σας.